Το νόμιλο θα συμπληρώσει ο Άντης. Τα λόγα είναι θέσεις τους και έτοιμα. Κάποιο πρόβλημα με τον Sonic. Λοιπόν, πρέπει ξανά να βάλεις Sonic. Έτοιμα και πάλι. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της 8ης υποδρομίας. Μένει πίσω ο Τζάνγκο για την πρωτοπορία. Προσπαθεί Βάρκιζα μαζί με τον υπόμαχο Βάρκιζα. Θα πάρει την πρωτοπορία καθαρά μάλιστα και θα οδηγήσει με υπεροχή 2-3 μηγών. Από τον υπόμαχο που ακολουθεί δεύτερος, Κρίσμα Σπίριτ είναι στη συνέχεια, μου ακούσουν ο Κάστορ είναι στη συνέχεια με τον Sonic. Ταρας Beauty ο Άντης είναι πίσω, Τσακιτζής και ο Παντελής Πάνθερ με πολύ πιο πίσω τον Τζάνγκο, περνούμε 800 σε γρήγορο ρυθμό, η Βάρκιζα βρίσκεται στην πρωτοπορία, προηγείται 2 μήκη, 1 μήκος τώρα του υπόμαχους, ο μου ακούσουν ο πίσω είναι στην τρίτη θέση και ο Κάστορ πλησιάζει τώρα 500 με την Βάρκιζα στην πρωτοπορία στο 1,5 μήκος. Ο Κάστορ κάνει την προσπάθειά του να περάσει δεύτερος όμως. Φαίνεται να πισωχωρεί τώρα. Με πρόβλημα φαίνεται ο Κάστορ με τη Βάρκιζα να βρίσκεται στην πρωτοπορία για να ξεφεύγει τώρα στα 3-4 μήκη του υπόμαχου. Και όπισο είναι ο Μούσα Κούσνα που ακολουθεί στην τρίτη θέση. Ο Βάρκιζα στην πρωτοπορία υπερέχει 3 μήκη του υπόμαχου. Μούσα Κούσνα και Τσακιντζής τώρα η αμοιβόμενη θέση με τη Βάρκιζα να βρίσκεται στην πρωτοπορία στα 2 μήκη τώρα. Καλό φινίσ κάνει ο Τσακιντζής. Βάρκιζα θα κερδίσει εύκολα. Τσακιντζής, Μούσα Κούσνα και υπόμαχος. Είναι Τζάνγκο που ήρθε με φίνις για αμοιβόμενη θέση. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα την Βάρκιζα να οδηγεί από την αρχή μέχρι τέλος σε γρήγορο ρυθμό. Να κερδίσει εύκολα το καλό φίνις το έκανε ο Τσακιτζής. Μουσακούστηνα και θέμε διαδόν φίνις ο Τζάνγκο, ο οποίος